είναι η ψιθυρίσου παρουσία του δεύτερου παραγωγού, θα πούμε δύο συνεχόμενα. Ψιθυρίσου παρουσία στόλιζε επίσης από το τάφο. Ήταν μια στάφα στην Βερολίνο που το σχεδιάζαμε. Στη μακεδονική περιοχή ένα σκύλος και κυνηγητικός ανέφερος εδώ. Όσοι πεθαίνουν στο χιόνι που θυμίζουν τις λεύκες αστροκόμματα, όσοι πεθαίνουν στο χιόνι είναι άνθρωποι αλληλέγγυοι. Είναι εμπνευσμένο από το δίλημα που σας είπα του καμία. Σολιτέρ, σολιτέρ. Έρευνη για αλληλέγγυοι. Μιχάλη, πού είσαι? Μιχάλη, πού είσαι? Συγχωρία. Μπορεί να έχω όμως πώς το λέγουμε στον που βάζουμε για τα ούρα. Καφετήρας που μαζεύει τα ούρα. Μπορεί να έχω καφετήρα. Έχουμε σκεφτεί να δώσουμε όνομα σε μερικά χρόνια το όνομα καφετήρας στο συγκρότημα. Με ρώτησαν σε μια συνέντευξη πιο σφαλή, κυρία, κυρία, μια παλιά αθλήτρια, κυρία Γκράτσκου, κολυβήτρια. Στο δημοτικό ραντεβού μου λέει, δεν θέλω να παίζετε πιο σκυμά και της λέω, είχαμε όνειρο. Εγώ προσωπικά είχα όνειρο να παίζουμε στη Τσαλονίκη, όπως είναι περισσότερο. Είμαι σε Τσαλονίκης, αλλά είσαι κοντινά με έννοια. Δεν είμαι κοντά στην Άφτα, εκεί τώρα, χάρη στην Κατερή. Λοιπόν, θα παίζουμε δύο ημερομηνίες κάθε μήνα, μία και 15. Για όλη τη σεζόν. Να ξέρω εγώ, να μην παίζουμε εκεί και να έρχονται. Αλλά λέω, αδυνατούμε να το καταφέρουμε. Ίσως αργότερα λέω, όταν θα ζούμε όλοι μαζί σε κάθε γυροκομείο. Δεν έρχεται κάνα πουρμανάκι και να μας πηγαίνει. Α, θα παίζουμε εκεί, ίσως τα κάθε μέρα. Και δεν θα μας ακούει κανείς. Και θα είναι τότε που θα είμαστε πραγματικοί καλλιτέχνες. Και άλλα πάντα πρόσφυγε για τον καλό. Πώς θα το πιάσω. Μη με σου λέω σε αυτό. Μη με σου λέω σε αυτό. Μη με σου σε κυμέρα λανές, με ραπέλια να πλέρωσαν. Σε κυμέρα λανές, στον τεζό μου σολιτέρα. Έκανε κάτι ιδιαίτερο, μια καθηγήτρια. Δεν κατάλαβα. Θα κλείσουμε αυτό το κύριο.